Ο θείος Αρσένης είναι πολύ τυχερός. Γλίτωσε από καρδιακό επεισόδιο. Χτύπημα στον αφιένα, κάταμα στη σπονδυλική στήλη και στραμπούλημα στον αστράγα. Σήκω ρε μουλάρι, σήκω να βοηθήσεις. Πάρ' την καρέκλα. Μην φωνάζεις. Περίμενε. Έλα. Να είστε καλά, νύψε μου, να είστε καλά. Τίποτα, εσύ να είσαι καλά. Όλοι είμαστε χαρούμενοι που έμεινε τελικά ο θείος Αρσένης. Όλοι εκτός από το θείο Σπύρο που καημένος είναι πολύ ζηλιάρης. Άρα και θα ξαναπερπατήσω. Το χτύπημα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να σε αφήσει παράλυτο, ξέρεις. Ποιο χτύπημα? Γενικώς. Το χτύπημα της ζωής, το χτύπημα του πέναλτι. Λοιπόν, τι νέα? Αν δεν με αφήσεις να διαβάσω, πώς θα μάθεις τι νέα έχουμε? Λοιπόν, όπως σου έλεγα με τη Βέρια, είναι δύσκολο το παιδί. Τι κοιτάς, παιδί, την εφημερίδα? Α, είναι πολύ απλό. Θα πας σε αυτή τη τζαχπίνα τη Μοσχούλα που έχει το περίπτωρο δίπλα εκεί στο μανάβικο του Λιβαδά. Θα δώσεις ένα ευρώ και θα πάρεις την εφημερίδα σου. Ποια δεν έχεις και ευρώ, έτσι πως είσαι με το καρότσι, κάποιος θα σε λέει. Εμείς στην Ελλάδα τους λυπούμαστε πολύ τους ανάπηρους. Χαμένε. Τρώτε! Ελάτε, παιδιά, πάμε, θα αργήσουμε. Γεια σου, θείε. Καλημέρα να έχεις. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Γεια σου, θείε. Γεια σας. Και να διαβάζετε στο σχολείο να γίνετε καλοί άνθρωποι αύριο μεθαύριο. Έλα, ρε. Σταμάτα, ρε, τι συμβουλές, ρε. Τρώε, ρε, τρώε. Λες η πρώτη φορά, τρώε. Δεν έχεις ξαναφέρει ούτε να φας, δεν είχες, ρε. Καλύτερα να χτύπαγα στο κεφάλι. Να πέθαινε. Που γύρισα πίσω μετά από τόσα χρόνια και ο αδελφός μου. Μου φέρετε σαν να είμαι σκουπίδι. Έλα, υπερβολές τώρα και εσύ, ρε. Κλείσω το ρημάδι. Από την άλλη όμως, έχει και δίκιο. Τι ήμουνα εγώ στη ζωή? Ένας αλήτης ήμουνα και έχω καταστραφεί. Όχι. Έχετε δίκιο. Μα του αλήτη η καρδιά δεν σας κρατάει κακία. Πάλι καλά. Γιατί το πιο σημαντικό για μένα είναι η οικογένεια, φαμίλια. Και για να σας το αποδείξω, ορίστε. Τι είναι αυτό, ε? Τι είναι? Μια ζωγραφιά του Γιαννάκη. Ωραία ζωγραφή στο άτιμο, ρε. Ακού ζωγραφιά του Γιαννάκη. Αδελφέ μου, είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτός, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ένα μυρό. Τι είναι? Φωτοτυπία από ένα πίνακα του μυρό. Μυρό. Ναι. Ισπανός ζωγράφος και γλύπτης. Το ξέρετε? Όχι. Τα έργα του κόσμου, τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και κάποιες ιδιωτικές συλλογές. Και αυτό το κουκλί, αγαπητά μου αδέρφια, σε λίγο θα είναι στα χέρια μας. Σε ποιανού χέρια? Στα δικά μας. Στον Μαυροτσουκαλέον! Στην οικογένειά μας! Αυτό είναι το δώρο που κάνω στα αδέλφια μου σήμερα. Ακού να σου πω, έχω κάνει πολλά. Κλεπταποδόχος δεν γίνομαι. Έλα τώρα, καημένε Διονύση, και εσύ κλεπταποδόχος. Ενός φίλου είναι που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και βγάζει στο σφυρί οικογενειακά κοιμήλια. Απελπισμένος ο καημένος. Απελπισμένος ο καημένος. Δεν λες τίποτα. Να σκεφτείς ότι τον δίνει μόνον 6.000 ευρώ. Τζάμπα, το πετάει. Καταλαβαίνεις. Συγγνώμη. Και έχεις εσύ 6.000 ευρώ για να μας κάνεις τέτοιο δώρο? Όχι, αλλά θα βοηθήσετε κι εσείς κατά ένα μέρος. Πόσα θα βάλουμε εμείς, δηλαδή? Αύριο να τον δούμε. Ναι, αύριο τον δίνουμε. Πόσα θα βάλουμε? Παίρνουμε τα πενταπλάσια. Ρε εσύ, άλλος ένας άνθρωπος. Πόσα θα βάλουμε? Τίποτα.
6.000 ευρώ. Δεν το λες τόση ώρα. Έχεις καθόλου ψηλά επάνωση για να τα βρούμε μετά. Ρε εσύ, τα αδέρφια σου δουλεύεις, ρε. Πάρω καμιά καρέκλα, κάνω στο κεφάλι. Πυροηρέμησε. Έλα, δεν τρέπεσαι. Ανάπηρο άνθρωπο. Τι να πω, ρε. Εσύ δεν έχεις ούτε ιερό ούτε όσιο. Αυτός όποιος μιλάει ελληνικά το χρωστάει, ρε, μέχρι το Μεξικό. Ψέματα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Μισώσουμε και τον πάρουμε το μυρό. Ας τον χάσουμε. Ας τον πάρει κανείς άλλος πιο έξυπνος. Είστε άξιοι της τύχης σας. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Ποιος είναι αυτός? Οπ, διόδια. Μπράβο, πολύ αστείο. Γελάσαμε πάλι. Διαφορετικά δεν θα σταματούσες. Λοιπόν, απόψε έχουμε αγώνα. Θα έρθεις? Καλά έχεις δράσος έτσι. Μετά από αυτό που έκανες στη Μαριάννα, τολμάς και μου μιλάς. Σου έχω ζητήσει 20 φορές συγγνώμη. Τι άλλο να κάνω? Ρε, εσύ δεν μου μιλάει ακόμα. Και πώς την εννοείστε με νοήματα? Καλά και εσύ καημένη, πώς κάνεις έτσι? Αδερφάκι σου είναι, κάτω τη χάρη. Και τι πρέπει να κάνω δηλαδή, να παρακολουθήσω τον πανηλήθιο αγώνα σας? Ναι, τον πα... Ναι, και μετά θα πάμε και για ποτό. Και άμα βάλω και γκολ, θα στο αφιερώσω. Καλά, εσύ αγόρι μου έχεις να σκοράρεις από τα περασμένα Χριστούγεννα. Σιγά μην βάλεις και γκολ. Εγώ είμαι ο center four. Τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο center four. Α, καλά. Για συνέχισε. Τι έλεγα? Α, ναι, εγώ είμαι ο center four και γιατί είμαι εγώ σε αυτή τη θέση? Γιατί ο μπαμπάς σου είναι προπονητής. Α, μπράβο. Αλλιώς θα ήσουν στον πάγκο. Έτσι. Τι λες, ρε Καραγκιός? Έλα, δόρεψε. Ναι, ναι. Ναι, μωρέ, μου ζητήσα να κάνω εξώφυλλο σε γυναικείο περιοδικό και τους είπα όχι. Δεν κάνω γυμνό. Τους λέω ότι άλλο θέλετε εκτός από γυμνό. Γυμνό δεν κάνω. Δεν κάνω γυμνό. Και δεν κάνετε χαρή λίγο ο κόσμος? Το βρήκατε, Διονύση. Ορίστε. Μουσείο Νέας Υόρκης. Αυτός είναι. Είναι πανάκριβος. Μήπως να του δίναμε μια ευκαιρία? Τι ευκαιρία του δίναμε, Διονύση μου? Ούτε ανάπηρος είναι, ούτε τίποτα έχει. Καραγκιοζλίκια είναι αυτά που κάνει, έτσι, για να κατσωθεί επάνω μας. Το κατάλαβες ή θες να στο ζωγραφίσω? Δέχτηκα όμως να με ζωγραφίσω. Θα σου στείλω ένα αντίγραφο έτσι να με έχεις. Τι άλλο θα ακούσω, θα τρελαθώ. Έχουμε και τον αγώνα. Πώς θα κουμαντάρω την ομάδα? Ποιον αγώνα, αγόρι μου? Ξέχασες ότι είσαι τιμωρημένος εδώ και ένα μήνα? Ξέχασες που κυνηγούσες το διαιτή? Γιατί τον κυνηγούσες το διαιτή? Έτσι όπως φύριζε για κυνήγι ήταν αυτός. Έξαλλος ήσουν. Έτρεξα εκεί να σας χωρίσω, επειδή ήμουν αδερφός, νομίζω θα το χτυπούσα κι εγώ. Μας τιμωρήσαν για τους δύο. Ποιος θα πάει τώρα? Να πάω εγώ. Πού να πηγαίνω τώρα? Δεν μου λες, ο Μάκης. Ο Μάκης έχει δουλειά. Πήγε στη Λιβαδιά, λέει, θα παραδώσει 2-3 αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει ασάμος να αντικαταστήσει, αλλά αντικατάσταση με πια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμένα. Γεια σας, αγόρια. Και τι αγόρια. Συνεφιασμένα. Τι έγινε, Σπυράκο? Πάλι χοντρό, τον έκοψε τον κοστούρμα. Έλα, παππού, να σου δείξω τα μπελοχώρα σου. Αυτό ήθελα να μου πεις τώρα, μας μάθεις τη δουλειά. Παιδιά, ξέρετε γιατί μοιάζουν οι άντρες με τα δελφίνια? Γιατί? Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι έξυπνα, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το αποδείξουν ακόμα. Αφήστε τώρα τα αδερφίλια και τα ενήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος να κατεβάσει την ομάδα στον αγώνα. Γιατί εσείς την πάθατε? Τους αποκλείσανε και τους δύο. Αλλά θα γίνουμε ρεζίλοι διεθνώς. Περιφερειακά. Και γιατί δεν κατεβαίνουν μόνοι τους? Θα κατέβουν να παίξουν μπάλα. Δεν κατέβουν στην Ερμού για ψώνια. Δεν υπάρχει κάποιος να σας αντικαταστήσει? Ελένη μου, αν υπήρχε κάποιος, θα ήμασταν έτσι τώρα. Να πούμε εμείς, ρε παιδιά. Συνέχισε, γιατί πνίγηκα κάτι μου στο λέω. Όχι, γιατί άμα είναι να γίνει ρεζίλοι διεθνώς, θα πάμε σιγά το δύσκολο. Τι κάνει πια αυτός ο προπονητής, ε? Με προκαλείς, Ελένη. Τι κάνει ο προπονητής? Ναι, τι κάνει. Τι κάνει ο προπονητής? Πες, Σπύρο, τι κάνει ο προπονητής? Αν το Σπύρο. Ο προπονητής. Ο προπονητής. Ο προπονητής. Όλα τα κάνει ο προπονητής. Α, γι' αυτό έχει να βάλει γκολ η ομάδα σας κανένα χρόνο. Είπα κι εγώ, κατάλαβες, Ελένη? Και πότε είναι ο αγώνας? Αφήστε, κάτι θα βρούμε. Πάντως δεν είναι καθόλου κακιά ιδέα. Είναι και πρωτότυπη προπονητής γυναίκα μου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Σκάσε, ρε, σκάσε. Εσείς δεν ξέρετε ποιο είναι το πάνω μέρος ή το κάτω του γηπέδου? Αυτό θα το βρούμε. Λοιπόν, ξέρεις τι χρειάζεται η ομάδα? Για πες. Αλλαγή τακτικής. Ναι, Ελένη, πρέπει να παίξουμε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Και πιο δυνατό. Ναι. Και πιο δυνατό. Και επίσης, ακόμα πιο δυνατό. Αυτό. Μπράβο. Α, θα τρίσουν τα κόκαλα του Προέδρου. Κορίτσια, συγγνώμη. Εσείς συχαινόσασταν το ποδόσφαιρο. Το συχαινόμασταν, αλλά τι να κάνουμε τώρα? Το συχαινόμασταν. Έτσι που το καταντήσατε, το συχαινόμασταν. Βγάλε μου ολίφια χαρτί να σου πω τι θα κάνουμε. Σκέψου να μην το συχαινότσατε, γίνονταν. Έχουν αγριέψει τη σειρασίδα. Ναι. Μην επιμένετε. Γυμνό δεν κάνω. Μην δίνετε σημασία, ηρεμήστε. Ένα αστείο είναι που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Με στο ψεύτη το ντουνιά, παίξε μου δίπλο πενιά. Παίξε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει εννιά. Και ο μήνας έχει εννιά.
Αυτό θα πει ζωή και κότα. Μια κότα στρούμπουλη, μια κατασπρίπουλάδα. Χριστός και Παναγία! Τι μελέτα! Χριστός και Απόστολος! Τι κάνετε και άνθρωποι του Θεού! Τι να κάνω! Τι να κάνω έτσι που κατάντησα! Πώς είσαστε κάτω στην κατάστασή σας, γιατί πέσατε! Ήμουν μόνος. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έπρεπε να χωρέσει νωρίτερα. Μου πιάσε την κουβέντα μια γειτόνισσα. Τι μου κάνεις, γειτόνισσα! Κακούργα δολοφόνησα! Που μόνο σας είσαστε, πεινάσατε και δεν είχατε έναν άνθρωπο να σας δώσει λίγο ψωμί, λίγες ελιές. Τρομερό! Τρομερό! Δεν θα πει τίποτα. Σηκώθετε, σηκώθετε. Σηκώθετε. Έλατε, έλατε. Έλατε, έλατε, καθίστε. Οπα, είστε καλύτερα τώρα. Πονάτε πουθενά. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Τώρα που είστε κοντά μου, αισθάνομαι πολύ όμορφα και πολύ ήρεμα. Οι πράσινες, οι κοκκινές, οι θαλασσίες σου, οι χάντρες. Έχετε και πολύ μεγάλο ρεπερτόριο, βλέπω. Μέγιστο. Λοιπόν, παιδιά μου, όπως ξέρετε, εγώ είμαι τιμωρημένος για 2 εβδομάδες. Γι' αυτό δεν θα είμαι μαζί σας σήμερα, θα είναι άλλος προπονητής. Ποιος θα είναι, ο Θείος Σπύρος? Όχι, ούτε ο Θείος Σπύρος. Θα είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, αλλά εσείς θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, έτσι. Ναι, αλλά ποιος θα είναι? Κάτσε λίγο, Διονύση. Συγγνώμη. Για να σας πω εδώ 2 κουβέντες. Η Ελένη θα είναι, κράτα Ελένη μου. Εγώ παραπάνω λίγο πως θα θέλω. Η Ελένη θα είναι τι? Προπονήτρια, τι θα είναι, center for? Λοιπόν, θα παίξουμε το σύστημα 4-5-3-2-1. 4-3-2-1. Τέλος πάντων, θα παίξουμε πάνω κάτω γερά σε όλο το γήπεδο. Το λεγόμενο Γιώργια. Αυτό. Πάμε γερά. Στην επίθεση μη ζερνώσαστε. Μη χάρις τον παίκτη σου. Μη χάρις τον παίκτη σου. Ρε ψοφίμια, κλείστε στο κέντρο. Κλείστε. Παίξτε πάνω στη γραμμή. Παίξτε πάνω στη γραμμή. Ποιο να βάλουμε. Το Μίτσο. Α, καλή επιλογή. Μίτσο μπαίνεις. Αγόρι μου. Αγόρι. Μάρκο. Γερά. Γερά με τσαμπουκά. Γερά. Γερά. Γερά με τσαμπουκά. Μα του ταυτί, ρε. Γερά. Γερά με τσαμπουκά. Του χρόνου θα κάνω μεταγραφές, δεν πάει άλλο. Ναι, μαζί θα το αποφασίσουμε αυτό. Τέλειωσε. Παίξτε μπάλα, ρε. Γιαννάκη. Είπε η δασκάλα να περιγράψουμε τη μητέρα μας. Πώς είναι, τι δυσαρέσει, όλα αυτά. Σιγά το δύσκολο. Έχεις να γράψεις εδώ. Θα γράψω ότι δεν της αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά κερδίζει τους αγώνες σαν προπονήτρια. Δεν είναι για την Ελένη. Είναι για τη μαμά. Για αυτήν θέλω να γράψω. Και δεν ξέρω τίποτα για αυτήν, θα γίνω ρεζίλη. Εντάξει, θα σε βοηθήσουν τα αδέλφια σου. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε εγώ θυμάμαι τίποτα.
Κι εγώ πάω να φωνάξω τη Φίφη. Τι του ζήτησα, να με βοηθήσουν σε μια έκθεση. Κι αυτοί φύγανε. Δεν πεινάω. Μάλιστα. Τόσο φοβερό είναι να του μιλήσει για τη μητέρα του. Ελένη μου, δεν θέλω να αναφέρω αυτό το θέμα εδώ. Είναι δύσκολο. Ναι, αλλά τα παιδιά πρέπει να ξέρουν για τη μητέρα τους. Ναι. Ποια εκπομπή? Α, το παίξτε μπάλα, ρε παιδιά. Ναι, 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 το βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ο ίδιος είμαι. Α, δεν είναι, μισό λεπτό. Ελένη, εσένα θέλω να πω μια εκπομπή. Το παίξτε μπάλα, ρε παιδιά, μια σαγλαμάρα. Ναι, ναι, σας ακούω. Στη σπουδαιότερη γυναίκα που γνώρισα τα τελευταία χρόνια. Και πίστεψέ με, γνώρισα πολλές κυρίες. Το φαντάζομαι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ήφη, από την πρώτη φορά που σε είδα είπα μέσα μου, Αρσένη, να μια γυναίκα λιμάνι. Και ποιητής. Μα είσαι σίγουρος ότι σε λένε Μαυροτσούκαλο? Σου δημιούργησαν λάθος εικόνα για τους Μαυροτσουκαλαίους. Δυστυχώς. Άσε με να σου αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Σε μας. Να γίνεσαι γρήγορα καλά. Είμαι πάρα πολύ γυμνασμένος. Χρόνια στα γήπεδα. Και με σένα πλάι μου, πολύ γρήγορα θα τρέχω σαν το ελάφι. Τι θα πει να μην νοιάζομαι, ρε Σπύρο. Τον άφησα στην αναπηρική πολυθρόνα και τώρα δεν τον βρίσκω πουθενά. Πατέρα, κλείστο. Έχουμε θέμα. Τι άλλο θα δω σήμερα. Έλα, Σαφήνω, Σπύρο, Σαφήνω. Ο Αίγυπτος είναι μια ομάδα της τρίτης κατηγορίας που έκανε ρεκόρ για τα πιο πολλά γκολ που έβαλε μια ομάδα σε έναν αγώνα από ένα μόνο παίχτη. Και όλα αυτά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον παίχτη που έβαλε τα γκολ και την προπονήτρια της ομάδας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στους συμπαίκτες μου, στους συμμαθητές μου και πιο πολύ από όλους στην Εύα. Η Εύα, υποθέτω, είναι το κορίτσι σου. Ναι, περίπου. Δηλαδή, ναι, ναι, το κορίτσι μου είναι. Γεια σου, Εύα! Τι λέει αυτός, ρε! Στην άλλη γραμμή έχουμε τη βασική υπεύθυνη αυτής της νίκης, την κυρία Ελένη Παλαιολόγου. Παλαιολόγου. Παλαιολόγου Μαυροτσούκαλου, παρακαλώ. Α, μάλιστα, κυρία Παλαιολόγου Μαυροτσούκαλου. 8 γκολ. 8 γκολ σε έναν αγώνα για μια ομάδα, μάλιστα, που δεν τα πήγαινε και πολύ καλά τώρα τελευταία, είναι πολύ μεγάλο σκορ. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Η ομάδα δεν έβαζε γκολ γιατί δεν έπαιζα εγώ στην επίθεση. Σήμερα όμως που πήγα και έδειξα την αξία μου. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Μίτσος είναι μεγάλος γκολτζής, αλλά ήταν και ένας καταπληκτικός αγώνας. Θα τρελαθώ εγώ, δεν θα την βγάλω. Αυτό που θέλω όμως να σας πω είναι. Πείτε μου, τι κάνει μια δασκάλα της 5ης Δημοτικού να τρέχει στα γήπεδα? Οι περιστάσεις. Αν δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω. Δεν το θεωρώ σπουδαίο στην πραγματικότητα την ομάδα. Είστε τόσο σεμνή, τόσο σεμνή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσένα, νεαρέ μου. Εγώ περιμένω κάποιο μάνατζερ να με ανακαλύψει. Τόσοι ξένοι παίζουν στις μεγάλες ομάδες. Δείτε λίγο και σε εμάς, τόσα ταλέντα έχουμε. Πάρτε μένα για παράδειγμα. Ελπίζω να μην βλέπει κανείς, δεν θα έχω μούτρα να βγω στον δρόμο. Μπορείτε να μου αφήσετε να σας πω κάτι χωρίς να με διακόψετε. Την ομάδα αυτή την έφτιαξε. Συγχαρητήρια και πάλι και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε άλλο θέμα. Ο Πανιώνιος. Πάω κι εγώ τώρα να αυτοκτονήσω με την ησυχία μου. Συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια. Αλλά πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα. Αυτή την ομάδα την έχω χτίσει εγώ. Ωραία, αυτό προσπάθησα να του πω, αλλά δεν με άφησε. Έλεγε αυτά που ήθελε αυτός. Τώρα δεν πιστεύω ότι σε πείραξε. Τι να πειράξει αυτό το πράγμα. Πάλι καλά που δεν σε ρώτησε με ποιο τρόπο προπονείς την ομάδα. Θα του έλεγα. Αντέγραψα το rotation του Πεσέιρο. Ποιανού? Του Πεσέιρο. Του Τεσέιρο, θες να πεις. Καλό, γελάσαμε σήμερα. Δεν κατάλαβα. Πού το βρίσκεις το αστείο, ε? Για θα φάμε σήμερα. Πάει μόνο σου. Αγάπη μου, ένα αστείο ήταν αυτό. Ο Μάκης μου το είπε. Κοίταξε να δεις. Κυκλοφορεί αυτό. Επανδύνει σημασία. Δεν μπορείς να φανταστείς για τι χώρα μιλάμε. Το Μεξικό είναι μια χώρα τελείως διαφορετική από την Ελλάδα. Θα πρέπει να σε πάρω μαζί μου στο Ακαπούλκο. Ευχαριστώ. Και τις πατερίτσες, παρακαλώ. Αμέσως. Άσε να πληρώσουμε μισά-μισά. Σε παρακαλώ. Ούτε να το σκέφτεσαι δηλαδή. Εντάξει. Πάω να φρεσκαριστώ λιγάκι.
Παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μήτος στην τηλεόραση. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Όλες συγκόμενες στα πόδια του. Ρόμπα έγινες, αδερφέ. Κανείς δεν έγινε ρόμπα. Ήταν ένας αγώνας όπως όλοι οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε. Για την έκθεσή μου θα μιλήσουμε καθόλου. Ναι. Τι θα λέγατε να βοηθούσατε τον αδερφό σας τον Γιαννάκη στην έκθεση, ε? Λοιπόν, αρχίζω εγώ. Η μητέρα σας ήταν και αυτή από αυτή τη γειτονιά, όπως και εμείς. Της άρεσε η μουσική. Έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Τραγουδούσε υπέροχα. Γενικά ήταν χαρούμενος άνθρωπος. Δινόταν απλά, αλλά με έντονα χρώματα. Της άρεσε πολύ το κόκκινο. Το κόκκινο. Γράψτε το. Δινόταν απλά, αλλά με έντονα χρώματα. Πες και εσύ κάτι, Θανάση. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Επίσης της άρεσε πολύ το καλό φαγητό. Μαγείρευε εκπληκτικά. Και δεν θα με άλλαζε ποτέ για να βάλει στη θέση μου το Μίτσο. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Από τι πέθανε? Από μια αρρώστια. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε ακόμα γι' αυτό. Εδώ έχουμε πιο σοβαρό θέμα σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα πιο σοβαρό θέμα. Και ηρέμησε. Να βοηθήσετε τον αδερφό στην έκθεση. Ό,τι χρειαστείς, να ρωτήσεις τα αδερφή σου, εντάξει? Εντάξει. Αραπίνες, μαύρες, σεροτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες. Αδερφέ, βλέπω, είμαστε σε τρελά κέφια. Μας περάσαν οι πόνοι. Πού τέτοια τύχη να είναι. Τώρα με έπιασε μόλις ένα σκαφνικά. Ναι. Και αφού πονάς, από πού έρχεσαι τέτοια ώρα? Ορίστε. Λέω, από πού έρχεσαι, από κανένα νοσοκομείο? Από φαγητό. Είχα πεινάσει και... Και λες, αντί να ανοίξεις το ψυγείο, δεν βγαίνω έξω για να φάω. Μόνος σου πήγες? Καλά τώρα, όχι και μόνος. Με ποιον? Αφού επιμένεις τόσο πολύ, θα σου πω. Με την πεθερά σου, που είναι μια χαρούμενη γυναίκα, μια κυρία με τα όλα της. Βγήκες με την Ιφηγένεια για φαγητό? Με την Ήφη, ναι. Υποθέτω πως δεν χρειάζεται να πάρω την άδειά σου για να βγω με την Ήφη. Ποια Ήφη, ρε? Ποια Ήφη? Άκουσε με καλά. Η Ήφη ή η πεθερά μου μπορεί να είναι χαζή, αλλά είναι μέρος της οικογένειάς μου. Και αν σκοπεύεις να πάρεις από αυτήν τα 6.000 ευρώ για το καδράκι του Μυρό, ξέχασέ το, γιατί θα αρπάξω μια καραμπίνα και θα σου μπουμπονίσω καμία. Μα καλά, τι υπονοείς τώρα? Δεν υπονοώ, σε προειδοποιώ! Εσείς δεν είστε αδέρφια. Το αίμα των μαυροτσουκαλέων δεν μιλάει στις φλέβες σας. Δεν μιλάει το αίμα, μιλάει ο ίδιος ο μαυροτσούκαλος. Ακούσε με προσεκτικά. Σε έβαλα σε ένα βάθρο για να σε θαυμάζει η οικογένειά μου και εσύ με απογοήτευσες. Αλλά η οικογένεια είναι ιερή. Το κατάλαβες αυτό? Εντάξει, εντάξει. Θα προσκυνήσω το πρωί την ιερή οικογένεια γιατί τώρα νιστάσω. Και κάτι άλλο. Μόλις μπορέσεις και κάνεις κάνα δύο βήματα, χωρίς να πονάς, αν πονάς δηλαδή. Να το. Ναι. Θα εξαφανιστείς από αυτό το σπίτι και να μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Αυτό όμως δεν έπρεπε να μου το κρατήσεις για φινάλε. Τι είπες, ρε? Διονύση, φύγε! Κρατάω πατερίτσα! Μα τι έγινε, άκουσα φωνές. Δεν είναι τίποτα. Τα κανάλια. Πλακωνόταν ποιος θα σου πάρει συνέντευξη. Έλα, βρε λιονταράκι μου, τώρα τι έχεις θυμώσει, έκανα κάτι που δεν έπρεπε. Όχι, παιδί μου, τι έχω θυμώσει, μια χαρά είμαστε, έβεσαι. Αλήθεια, τηλεοπτική συνέντευξη δεν θα δώσεις? Αύριο θα δώσω. Και τα βαριέμαι αυτά. Γιάννης μου, κλείσε όμως λίγο το φως, γιατί θέλω να κοιμηθώ, να είμαι φρέσκα, να μην είμαι σαν παγιάτικο μύδι πρώτη φορά στη τηλεόραση. Τι έγινε, πονάς πουθενά? Όχι, κλείνω το φως τώρα. Γεια! Καλώς τον. Σου άρεσε η αφιέρωσή μου χθες? Τρελάθηκα. Αποκλειστικά για σένα. Την άκουσε μισή Αθήνα. Τι άκουσε μισή Αθήνα, ρε Καραγκιόζη? Τις αηδίες που είπες ότι είμαι το κορίτσι σου? Έλα ρε Εύα τώρα, αφού ξέρεις πώς είναι οι δημοσιογράφοι. Τη διαστρεβλώνουν το θέμα και το πάνε όπου θέλουν. Την ψωνίσαμε. Τη φανέλα μου την κράτησες? Τι φανέλα σου δεν θα κρατούσα? Πού να την αποχωριστώ τέτοια βρώμα? Αυτή η φανέλα κάποτε θα αξίζει μια περιουσία. Συγκινήθηκα. Τι μου τρένε αυτά, ρε? Δεν πιστεύω να είσαι θυμωμένος μαζί μου. Εγώ θυμωμένος μαζί σου για ποιο λόγο? Μήπως επειδή είπες ότι η ομάδα δεν βάζει γκολ επειδή ήσουν αμυντικός? Γιατί, αλήθεια δεν είναι? Άρε καημένε, μπήκε στη θέση μου για 45 λεπτά και κάτι έγινε. Αυτό που έγινε, φίλε, είναι ότι έβαλα 8 γκολ. 8 γκολ, κατάλαβες? 8 γκολάκια. Και 5-13. Μαρκό!
Μάρκο, περίμενε, ρε, τι έπαθες. Ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Σε βαρέθηκα. Και σένα και το υφάκι σου, το νουμεράκι σου στην Εύα, την αφιέρωση στο ραδιόφωνο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, ρε, ο κακά. Δηλαδή δεν μπορείς να μου αφήσεις και εμένα μια φορά να χαρώ. Πρέπει πάντα να είσαι καλύτερος από μένα σε όλα. Εσύ κάνεις πολλά πράγματα, ρε φίλε. Αρέσεις τις γκόμενες, τραγουδάς, συνθέτεις. Εγώ τι κάνω, ε. Πώς, και εσύ κάνεις καλά ένα σωρό πράγματα. Αλήθεια, πες μου ένα. Μόνο ένα. Το μόνο που κάνω εγώ καλά, φίλε, είναι να σουτάρω. Αλλά ο πατέρας σου έβαλε εσένα στην επίθεση και εμένα στην άμυνα. Νομίζεις εμένα δεν με πείραξε αυτό? Επειδή δεν σου είπα τίποτα. Ας μου έλεγες, ρε, εσύ. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Αφού είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Έλα ρε τώρα, για το ποδόσφαιρο θα μαλώσουμε. Άντε, βλακίες! Αν ήταν για μια γκόμενα όμως. Αν ήταν για μια γκόμενα θα σε έσκιζα. Ξέρεις, εγώ αγριεύω όταν είναι για γκόμενα. Καλά, φοβηθήκαμε. Άντε να δούμε πότε θα βάλεις και εσύ 8 γκολ, μωρή αδερφάρα. Όπως καταλαβαίνετε, μου είναι τρομακτικά δύσκολο να ζω σε ένα σπίτι με τόσο μεγάλη οικογένεια και να είμαι αναγκασμένος στην κατάσταση που βρίσκομαι να κοιμάμαι στον καναπέ. Ορίστε, υποτροπίασα. Μα είμαστε με τα καλά μας. Κι εγώ τι κάνω εδώ? Τι κάνατε? Μένω ολομόνα, έχεις ένα τεράστιο σπίτι. Το βλέπω. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ μαζί μου. Θα σας φιλοξενήσω και δεν σηκώνω κουβέντα. Αποκλείεται. Ούτε να το συζητάτε αυτό. Τι θα σκεφτούν οι γείτονες, οι κόρες σας? Στην ηλικία μας νοιάζει πολύ τι θα σκεφτούν. Ρωτάνε αυτή τη μοναξιά τραβάω εγώ μέσα εδώ. Να μην έχω να μιλήσω με άνθρωπο. Σας καταλαβαίνω. Και εξάλλου, εσείς είσαστε ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Μαζί σας νιώθω ωραία. Καλά τότε. Τι να πω κι εγώ. Δέχομαι. Δέχομαι ευχαρίστως. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Μαζί σας αισθάνομαι ότι θα γίνω πολύ γρήγορα καλά. Θα σας πονέσω. Ελάτε τώρα εσείς. Μα εσείς είστε ένα πουλό. Μαζί θα ταξιδέψουμε όλο τον κόσμο. Αχ, νάτος πάλι ο πόνος. Έχεις τρελαθεί. Τι κάνεις, τι θέλει εδώ ο Αρσένης? Τι θέλει? Θα μείνεις σπίτι μου για μερικές μέρες. Πριν πεις οτιδήποτε. Σου λέω ότι είναι ένας πολύ ευχάριστος άνθρωπος που με καταλαβαίνει. Πού το ξέρεις ότι σε καταλαβαίνει? Μόλις τώρα το γνώρισες. Είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και ξέρω, στο σπίτι σου δεν υπάρχει χώρος. Ορίστε, υποτροπίασε ο καημένος. Μα συνέλθε. Είναι καλεσμένος και εσύ πας και κάθεσαι απάνω του. Τι θα σκεφτεί, μου λες? Τι θα σκεφτεί, καλέ? Ανάπηρος άνθρωπος. Α, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αδύνατον. Και εξάλλου, συγγενής μας είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι συγγενής μας και εσύ χαριντίζεσαι μαζί του. Στο λέω αυτό για να μην απογοητευτείς, βρε μωμά. Να σου πω. Τι? Και να απογοητευτώ. Μια χαρά θα έχω περάσει στο μεταξύ. Τα ψώνια σου. Σφύριζε όλο το βράδυ και σήμερα πρωί-πρωί εκεί πήγε πάλι. Ωραία, κατάλαβα. Θα δαγκώσει την πεθερά σου. Αν δεν δαγκώνεται, είναι τσιγκούνα αυτή. Αγόρια, μπορείτε να μου φτιάξετε καναπεδάκια? Και σαλοτροπεζαρία, αν θέλεις, εδώ είμαστε. Πολύ ωραίο αστείο, γελάσαμε. Παιδιά, καλά. Ο Μάκης κερνάει όλο το φαναρτζίδικο. Γιατί πήγε πελάτης? Συνέχισε. Δεν ξέρετε πώς ήρθαν τόσοι χαρούν για το γιο του. Το καμάρι του. Μα 8 γκολ ο άτιμος. 8 γκολ. Ναι, 8 γκολ. Πες του, μην το τρελάνει το παιδί, γιατί θα απογοητευτεί μετά. Διονύση, χτες εμείς ως προπονήτριες δώσαμε στο Μίτσο μια ευκαιρία. Όλοι δικαιούνται μια ευκαιρία. Και τα κατάφερε, νομίζω. Ναι, να φτιάξω πολλά καναπεδάκια. Πολλά. Να βάλω και μπαστούρμα να ευωδιάσει ο τόπος. Βάλε. Και 2 κιλά κρασί. Από το δικό σας. 2 κιλά κρασί από το δικό μας. Την τρέλα μου μέσα. Μαυροτσούκαλος, ποιος από τους δυο? Ο τρίτος μαυροτσούκαλος. Α, το τρίτο θες, θα σου πω. Κάτσε, περίμενε, τι είχα. Ποιος είστε εσείς, κύριε? Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να απαντάς προσεκτικά. Ξέρετε, έχω να φτιάξω κάτι καναπεδάκια. Και κρεβατάκια να φτιάξεις. Φτιάξε και ένα με καπάκι για τον αδερφούλη σου. Θα εκδηθείτε κι άλλο? Αδερφέ, εδώ εμένα. Να πάει να βρεις εσύ ο ίδιος και να το ρωτήσεις. Το θέλει μονό, διπλό, διπλόφαρδο, κουκέτα, αιώρα. Ορίστε τη διεύθυνση. Στο. Έτσι, έτσι. Λο. Τι είναι, ποιο είναι? Τι σε νοιάζει, ρε, από πίτα που δεν θα φας, τι σε νοιάζει κι αν καεί? Ρε, παιδιά, ποιος είναι αυτός? Αυτός. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ατζέντης. Ατζέντης, ναι, ναι. Όχι βέβαια να ψάξει να βρει ταλέντα σαν το γιο σου, ψάχνει άλλα ταλέντα που τα έχουμε εμείς στους ώμους. Α. Ναι. Εγώ πάω να φτιάξω τα επαξιμαδάκια. Καναπεδάκια. Καναπεδάκια.
Πως είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις φυλάκι. Τι έγινε ρε Σανάκο? Χαθήκαμε. Καλά δεν μου λες. Πώς με βρήκες εσύ εδώ πέρα? Τρελάθηκες με τη χαρά σου, είδες, ε. Κι εγώ τρελάθηκα ρε φίλε. Αν τρελάθηκα, δίνε του όμως τώρα, γιατί όπου να είναι έρχεται η οικοδέσποινα του σπιτιού. Συμπεθέρα. Δεν θα κάτσω εγώ να γνωρίσω τη συμπεθέρα του κολλητού μου, θα κάτσω. Σγουρέ! Παρακαλώ. Προσπαθώ! Κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Μην μου το χαλάς τώρα, εντάξει, μην μου το χαλάς. Εγώ να το χαλάσω το φιλαράκι μου? Εγώ για 70.000 ευρώ που μας χρωστάς? Τι είμαι, κανένας ψιλικατζής? Μέχρι αύριο έχεις διορία. Αλλιώς κάψε να λάκω και χώσου μέσα μόνος. Είπαμε εντάξει. Είμαι κοντά. Πολύ κοντά. Πλησίασε περισσότερο. Γιατί πριν σε χώσω, θα μάθουν όλη την οικογένειά σου ότι υπάρχει πτέρυγα με το όνομά σου φυλακές Κασάνδρας. Τιμή Σένεγεν, Αρσένης Μαυροτζούκαλος. Μη λες ονόματα! Δεν είναι ανάγκη να το μάθουν τώρα αυτό. Ναι, και το Μεξικό ήταν μούφα. Κασάνδρα λέγεται το εξωτικό μέρος παραθέριζε τόσο καιρό. Η απάτη στην απάτη. Καλά, Μαρσενάκο. Μη σε χάσω. Σε περιμένω. Για να έρθω κάτω στην παραλία. Να σου διαβάσω την έκθεσή μου. Όχι, ευχαριστώ. Εγώ θα σου διαβάσω και να μου πεις τη γνώμη σου. Η μαμά μου ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Και πάντα είχε κέφι. Μαγείρευε καταπληκτικά. Φορούσε κόκκινα ρούχα και τραγουδούσε. Μια μέρα όμως... Σκάσε! Σκάσε! Είσαι πολύ χαζός, το ξέρεις! Δεν θέλω να ακούσω άλλο για αυτή την έκθεση! Το ξέρεις ότι σου έχω πει... Δεν θέλω να μιλάμε άλλο για τη μαμά! Είσαι χαζός! Είσαι χαζός, γιατί μου την έσκησες! Τι πάθατε, σταμάτα Θανάση! Τι τρέχει? Μου έσκησε την έκθεση! Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί του διάβασα την έκθεση για τη μαμά! Λοιπόν, άκου να σου πω, πάρε το τετράδιο. Πήγαινε στο δωμάτιό μου και θα έρθω εγώ να σε βοηθήσω να την περάσεις το καθαρό, εντάξει? Θανάση, θέλω να ξέρεις ότι σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι... Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και κυρίως δεν καταλαβαίνεις από ποδόσφαιρο. Ναι, από αυτό μπορεί να μην καταλαβαίνω. Ξέρεις, όμως... Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στις ψυχές μας πράγματα που μας πονάνε. Αλλά έχουμε ζήσει κι άλλα, ωραία. Και αυτά δεν κάνει να τα ξεχάσεις, είναι κρίμα. Δεν θέλω να μιλήσω για τη μαμά και τέρμα. Θανάση μου, οι αναμνήσεις είναι δικές μας, δεν μπορεί κανείς να μας τις πάρει. Και ξέρεις τι σκέφτηκα. Είσαι ο μόνος που μπορείς να βοηθήσεις τον αδελφό σου να γνωρίσει τη μαμά σας μέσα από τα μάτια σου. Έτσι θα παραμείνει για πάντα εδώ. Θα παραμείνει πάντα η μαμά σας. Ποιος να μου το έλεγε ότι θα γύριζε μετά από τόσα χρόνια στην πατρίδα και θα γνώριζε μια γυναίκα σαν και σένα? Και μένα ποιος θα μου το έλεγε που θα βρισκόμουν με κεριά και σαμπάνια, με ένα μαύρο τσούκαλο? Τι κρίμα που τα όμορφα πράγματα κρατάνε τόσο λίγο. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάω στο Μεξικό. Έχω μια δουλειά την οποία δεν μπορώ να αναβάλω. Και δεν μπορεί να γίνει από εδώ αυτή η δουλειά? Υπάρχει ένα θέμα το οποίο... Δεν μπορεί να χειριστεί ένας γραμματέας μου και πρέπει να πάω ο ίδιος. Ένας φίλος μου πουλάει ένα πίνακα του Μυρό σε τιμή ευκαιρίας. 6.000 ευρώ. Γιατί ο άνθρωπος είναι απελπισμένος. Δηλαδή, τον αγοράζουμε σήμερα και τον πουλάμε αύριο τα δεκαπλάσια. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και από εδώ. Εδώ δεν έχω το ρευστό. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τις τράπεζες και πρέπει να μεταβώ ο ίδιος στο Μεξικό. Δεν θα μπορούσες να ζητήσεις από κάποιον αυτά τα λεφτά, από τα αδέρφια σου? Δεν νομίζω ότι διαθέτουν τόσο χρήματα τα παιδιά. Τα τζιράρουν στο μαγαζί. Έπειτα, είμαι κι εγώ από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσει να γίνομαι βάρος. Ωραία. Τότε θα σε βοηθήσω. Θα στα δώσω εγώ. Αποκλείεται, αποκλείεται. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Έχεις εσύ διαθέσιμες 6.000 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου. Θα κάνεις ολόκληρο ταξίδι. Θα σου φύγουν τα μισά χρήματα. Εκτός αν πρέπει να πας ο ίδιος να δεις τον πίνακα από κοντά, να τον εκτιμήσεις. Όχι, όχι, όχι. Το έχω εκτιμήσει το έργο. Φέρει βαριά υπογραφή. Το έχω δει. Απλά το άφησα για μετά το ταξίδι μου, αλλά ο άνθρωπος βιάζεται. Και εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι μην τον χάσω. Ωραία. Αύριο το πρωί πάμε στην τράπεζα, τα βγάζω και θα μου τα δώσεις όποτε μπορέσεις. Δεν το διαπραγματεύομαι αυτό. Και με τόκο μάλιστα. Εξαρτάται. Από τον τόκο. Θα ήθελες να χορέψεις ένα χορό με έναν ανάπηρο. Και το ρωτάς. Δεν προτιμάς να φύγω, ε. Είσαι σίγουρη? Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη στη ζωή μου. Εδώ είναι η μαμά και εδώ είσαι εσύ, μικρούλης. Τι κάνετε? Ο Μάρκος προσπαθεί να με βοηθήσει με την έκθεση. Αλλά δεν θυμάται για μένα όταν ήμουν μικρός. Πώς δεν θυμάμαι, θυμάμαι. Δεν θυμάσαι καλά, μπερδεμένα μου τα λες. Αν θες, έχω κι εγώ κάτι που μπορεί να σου βοηθήσει. Εντάξει. Όταν ήμουν μικρός, είχα γράψει κι εγώ μια έκθεση για τη μαμά. Και τη φύλαξα για να μην την ξεχάσω. Τι έκθεση, ρε? Θα δεις. Αγάπη μου, μάντεψε. Να μαντέψω, τι άλλο θα ακούσω? Ο Θανάσης βοηθάει το Γιαννάκη στην έκθεση. Είδες, μόλις του μίλησες στο βράδυ του παιδιού. Ναι, σωστά, του μίλησες στο βράδυ. Γιατί αμφιβάλλεις? Όχι, όχι, άλλο ήθελα να σου πω εγώ. Μην περιμένεις τον αδελφό σου. Νομίζω ότι ο Αρσένης και η μαμά. Αποδημήσανε μαζί εις Κύριον. Όχι, βρε Διονύση μου. Μετακόμισε σπίτι της. Νομίζω ότι κάτι παίζει. Άρχισαν τα όργανα. Και θα βιάστηκε. Πήγα σπίτι. Ναι. Και τους βρήκαν με το αναπηρικό κόνσα. Πάρα πολύ αστείο. Δεν πιστεύω να γελούσες έτσι. Τους έβαλες θέση τους. Γιατί, νομίζω ότι εκεί είναι η θέση τους. Στο αναπηρικό καροτσάκι. Αγκαλιά! Μα τι λες, Ελένη μου τώρα. Γιατί, ρε Διονύση μου, μεγάλοι άνθρωποι είναι. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και ξέρω, έχω να δω την Ιφηγέννη είναι τόσο ενθουσιασμένη. Ναι. Πολύ καιρό. Πάρα, τόσο ενθουσιασμένη και τόσο ενθουσιασμένη. Ρε, Ελένη μου, ο αδερφός μου και η μητέρα σου, ξέρεις τι είναι? Ο αδερφός μου και η μητέρα σου. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι αν παντρευτούν, εσύ θα είσαι σύζυγος και θείος μου. Δεν είναι κακό αυτό. Μα τώρα έχεις τρελαθεί. Ο κουνιάδος και η μητέρα σου. Τι λες, Ελένη μου? Ο Αρσένης είναι ένας πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Γοητευτικός, κοσμοπολίτης, έχει στήλη. Είναι φυσικό η Ιφηγένεια να τον δει με άλλο μάτι. Με άλλο μάτι να τον δει η αλήθωρη. Ελένη μου, πρέπει να σου μιλήσω. Κοίτα, ο Αρσένης δεν είναι αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Όλοι έχουμε τα κρυφά μας κουσούρια. Αυτός παραέχει κουσούρια. Έχει δηλαδή χοληστερίνη και σάχαρο. Μακάρι να ήταν αυτά. Ξέρω ότι τόσα χρόνια σου έλεγα ο θαυμάσιος αδερφός μου, ο υπέροχος αδερφός μου, ο αδερφός μου το ένα, ο αδερφός μου το άλλο. Δεν έλεγα ψέματα γιατί δεν ήξερα. Με κορόιδεψαν και εμένα. Ποιος σε κορόιδεψε? Ο Αρσένης δεν είναι ούτε πάμπλουτος, ούτε επιχειρηματίας, ούτε παράγων, ούτε τίποτα. Ούτε βέβαια έχει ζήσει στο εξωτερικό. Πού έχει ζήσει στο εσωτερικό? Στο πολύ εσωτερικό. Είναι αυτό που λέμε με μία λέξη κοπρόσκυλο. Τι λες, Διονύση μου? Όπως τ' ακούς, ο Αρσένης είναι ένας απατεώνας. Και η μητέρα σου είναι ένα υποψήφιο κορόιδο. Δεν θέλει την Ιφηγένεια. Θέλει τον τραπεζικό της λογαριασμό. Τώρα μην μου υπερβάλλεις. Καθόλου. Πήγε να φάει λεφτά και από μένα και από τον Σπύρο. Μόλις δεν τα κατάφερε, σου λέει που θα βρω ένα κορόιδο. Βλέπει την Ιφηγένεια, λέει νάτο. Βλέπω τη σύνταξη της μάνας σου να κάνει φτερά. Όπως τα ακούς. Η μαμά είναι ψηλή και τα μαλλιά της ξανθά. Και είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Το πρωί όταν κοιμόμαστε, μπαίνει στο δωμάτιό μας και μας ξυπνάει γαργαλώντας τα πόδια μας. Μετά πάμε στο σχολείο, εγώ και ο Μάρκος. Εκτός από το Γιαννάκη που είναι μικρός και μένει όλη μέρα μαζί της. Θυμώνω πάρα πολύ που παίζει όλη μέρα με τη μαμά. Αλλά εκείνη λέει ότι μας αγαπάει όλους το ίδιο. Έχει μια μεγάλη αγκαλιά που μας χωράει όλους μέσα. Η μαμά όλη την ώρα τραγουδάει και μας μαθαίνει τραγούδια. Στο Μάρκο που έχει καλύτερη φωνή από όλους, μαθαίνει και κιθάρα. Είναι η καταπληκτικότερη μαμά του κόσμου. Αυτό θα γράψω κι εγώ και μετά θα γράψω ότι δυστυχώς μια μέρα ανέβηκε στον ουρανό, αλλά δεν θα ήθελε να είμαστε θλιμμένοι. Θα ήθελε τα παιδιά της να είναι χαρούμενα. Μπράβο, αγόρι μου, αυτό να γράψεις. Τι έχεις, αγάπη μου?
Δεν έχω τίποτα. Πώς δεν έχεις. Δεν πιστεύω να είσαι έτσι για τον αδελφό σου. Δεν είσαι υπεύθυνος αν αυτός θα κάνει μαντάρα στη ζωή του. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αυτό. Τι. Ο Θανάσης διάβαζε το Γιαννάκη μια παλιά έκθεση που είχε γράψει. Για τη μητέρα του όταν ακόμα εκείνη ζούσε. Είδες που όλα θα φτιάξουν. Στο έχω πει. Όλα θα στρώσουν, λιονταράκι μου. Τι ώρα βγαίνει η εκπομπή. Βρε Διονύση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το κάνεις αυτό. Πάει να γίνει μια τρυφερή σκηνή και εσύ το γυρνάς στο ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω. Τι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Τι. Έλα, μαμά, καλημέρα. Τι έγινε, πολύ χαρούμενη σ' ακούω. Α, σου μαγείρεψε, μάλιστα, μάλιστα. Τι έγινε, κόλαση. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει η ερωτική ζωή της μαμάς μου. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Σου ζήτησε λεφτά. Σου ζήτησε λεφτά. Πόσα. Πόσα! Αχ, Παναγία μου. Έλα εδώ τώρα. Τώρα θέλω να σου μιλήσω. Να ανοίξω λίγο την τηλεόραση. Ναι, παιδί, βάλω να δούμε κάτι εδώ. Βαρεθήκαμε τα τραγούδια. Ναι, όπως και στα κομμωτήρια λέει, για να μην βαριούνται οι γυναίκες, βάζουν αθλητικές εκπομπές και βλέπω. Βέβαια. Οι γυναίκες εδώ γίναν προπονήτριες. Ναι. Ποιο. Ναι, μισό λεπτό. Έλα. Ναι. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Διονύση Μαυροτσούκαλο, τον προπονητή της ομάδας που έβαλε τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα, σε ένα ημίχρονο, από ένα μονοπαίχτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Μαυροτσούκαλου αρνήθηκε να έρθει γιατί μας είπε ότι εσείς προπονείτε την ομάδα, ενώ αυτή είναι απλώς βοηθός σας. Ναι, κοιτάξτε, πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται πάντα μια άξια γυναίκα. Εγώ προπονώ την ομάδα πάρα πολλά χρόνια, αλλά και 8 γκολ είναι και για μένα έκπληξη. Βέβαια, ο παίκτης που έβαλε τον γκολ έχει πολύ γεροδεξί, αλλά έχουμε στην ομάδα και τον Μάρκο, που είναι γιος μου. Πάρω πολύ ικανή παίκτες, αλλά βέβαια πάνω απ' όλο είναι ο Μάρκος, ο οποίος είναι και γιος μου. Και ο νεαρός παίκτης αρνήθηκε να έρθει, μας είπε ότι μπήκε απλώς αναλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση ενός άλλου παιδιού, εξίσου καλού. Συγχαρητήρια για τη σεμνότητα της ομάδας σας. Άλλοι θα έτρεχαν σαν τρελή τώρα να βγουν στο γυαλί. Όχι, εγώ είμαι σεμνός, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, ό,τι θέλετε. Αν ξεκινήσω τώρα, προλαβαίνω να βγω στην εκπομπή. Περνάμε σε άλλο θέμα. Ο Πανιόνιος με 2 γκολ του Τζιμπούρ και 1 του Χούτου νίξε 3-0 τον Ολυμπιακό. Με έφαγε σεμνότητα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έκλεισε την πόλη σου του πίνακα και επέμενα να το γιορτάσουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πονάω ακόμα όταν περπατώ. Άστο. Σταμάτα να λες ψέματα, δεν χρειάζεται. Τα ξέρω όλα. Ξέρω ότι δεν είσαι πλούσιος, δεν έχεις επιχειρήσεις και ότι είσαι απατεώνας. Και ακόμη ξέρω ότι μπορείς να περπατάς μια χαρά. Οπότε σταμάτα να κουτσένεις, μπορεί να σου μείνει κουσούρι. Και πώς θα έμαθες όλα αυτά εσύ για μένα. Και πάνω απ' όλα ξέρω ότι ο πίνακας στο Μυρό δεν υπάρχει. Ήτανε κόλπο για να μου πάρεις 6.000 ευρώ. Αλλά ξέρεις κάτι. Δεν με πειράζει. Γιατί είσαι ένας καταπληκτικός άντρας. Γεμάτος ζωντάνι. Και με κάνεις να γελάω. Και μ' αρέσουν οι ιστορίες σου. Αληθινές ή ψεύτικες. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ξανανιώσω έτσι. Και αυτό δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Ορίστε. Είναι όλα εδώ μέσα. 6.000 ευρώ. Μέτρησέ τα. Έφτασα μέχρι το αεροδρόμιο, αλλά δεν βρήκα το θάρρος να φύγω. Και ξέρεις γιατί. Γιατί μαζί σου νιώθω δυνατός. Θα άλλαζα τη ζωή μου όλη για αυτές τις 3 ημέρες μαζί σου. Και πίστεψέ με. Δεν έχω πει πολλές αλήθειες στη ζωή μου. Τώρα που σου τα είπα όλα, θα πάρω το πρώτο αεροπλάνο στα αλήθεια αυτή τη φορά και θα εξαφανιστώ. Γιατί αν μείνω λίγο ακόμα θα πρέπει να αρχίσω να σκάβω τον τάφο μου. Φίλησέ μου τα αδέλφια μου. Φίλησέ μου τα ανήψια μου. Και πες τους ότι ο θείος τους, ο κεραυνός, επέστρεψε στο ράντζο. Της φυλακής. Σας παρακαλώ. Στο ράντζο μου, στο Μέχικο. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, ερωτευμένους και αγρίμια.
φεύγω. Ώστε βοηθός μου, ε! Ε, τι ήθελες να πω, αντικαταστάτρια? Ναι, αλλά για να γίνεις βοηθός χρειάζεσαι πάρα πολύ προπόνηση. Πες μου, θα μάθω. Όχι με λόγια, με έργα και πολλά χρόνια προπόνηση, μάλιστα. Ω, εγώ μαθαίνω εύκολα. Είδες, λίγο παρακολούθησα την τακτική του Πεσέρο και τα αποτελέσματα τα είδες. Τι παρακολούθησες? Την τακτική του Πεσέιρο. Τώρα θα παρακολουθήσεις τακτική λεμονή, ε, να δεις πως αγαπάει ο Πειραιάς. Τριλεκτοργή παιδών, Ολυμπία και... Βρε Διονύση μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Μπορείς, Ολυμπία και... Ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπία καρά μου. Και... Πα-πα-πα-πα. Ba 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 ba